της αντιπολιτεύσεως. Ελάτε κύριε Τσίπρα για λίγα λεπτά. Από τη θέση σας. Να κλείσουμε λίγο... Θα συρθώ και μιλήσω περισσότερο. Τη θέση μου. Ναι, θα προσπαθήσω, γιατί ο κ. Μητσοτάκης είπε το ποδόσφαιρο είναι δευτερεύον, αλλά μίλησε 16 λεπτά για το ποδόσφαιρο, οπότε μπορεί να παρασυρθώ κι εγώ για δευτερεύον τα ζητήματα. Θα ξεκινήσω όμως με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής και ακολούθως θα πω και μόνο δύο λόγια για τα θέματα του ποδοσφαίρου. Κύριε Μητσοτάκη, έχω την αίσθηση ότι είτε κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε τι ακριβώς σας λέμε, είτε ότι πράγματι δεν μας παρακολουθείτε. Δεν ξέρω αν είσαστε πολύ άσχολος, βλέπω το τελευταίο διάστημα, αν έχετε επίγνωση του τι ακριβώς λέμε και τι το ακριβώς συμβαίνει στη χώρα. Διότι βλέπω ότι ταξιδεύετε πολύ ως Πρωθυπουργός, λογικό είναι αυτό, ακόμα περισσότερο και από το πρόγραμμά σας, δικαίωμά σας είναι αυτό, αλλά εμείς λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Και τα συγκεκριμένα πράγματα που λέμε σε σχέση με τη συμφωνία είναι ότι βεβαίως η συμφωνία αυτή εμείς τη διαπραγματευθήκαμε και τη διαπραγματευθήκαμε σε μια λογική αμοιβαίου ωφέλους, όμως η κύρωσή της σήμερα από τη Βουλή των Ελλήνων πριν διασφαλιστούν από την πλευρά των ΗΠΑ τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, στην πράξη και όχι μόνο στα λόγια, είναι μια λάθος κίνηση. Και όπως σας είπα, θα εξηγήσω τι εννοώ. Όπως σας είπα στην κατηδίαν τη συζήτηση που είχαμε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι ζήτημα αγάπης, φιλίας ή και ιδεολογίας. Αναφερθήκατε πιο πριν ότι αναγκάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αναγκάστηκε. Διότι είχαμε πρώτιστο το συμφέρον της χώρας. Πρώτιστο το συμφέρον της χώρας. Και ακριβώς επειδή δεν είναι ζήτημα φιλίας, αγάπης ή ιδεολογίας, αλλά ζήτημα συμφερόντων, κάτι δίνεις και κάτι παίρνεις. Και βεβαίως, ίσως να μην έχετε καταλάβει τι ακριβώς ψηφίζουμε σήμερα, διότι λέτε ότι εσείς θα εφαρμόζατε. Άλλο είναι μία ad hoc χρήση άδειας βάσει των διεθνών συμφωνιών και άλλο η ετήσια συμφωνία. Είναι άλλο πράγμα. Συνεπώς, εμείς αυτό το οποίο είπαμε, είναι ότι η χώρα θα έπρεπε να πάρει μια σαφέστατη δέσμευση. Ότι αν κλιμακωθούν οι προκλήσεις από τους γειτονές μας, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αρκεστούν σε ρητορικές παρεμβάσεις. Κύριε Μητσοτάκη, μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο πράγματα. Διότι σήμερα κάνατε μια συγκινητική προσπάθεια να εξηγήσετε τι καλό που είναι να είναι καλής προβλέψιμος. Σχεδόν βγήκατε στο βήμα της Βουλής και μας λέγατε ότι η προβλεψιμότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό στην εξωτερική πολιτική. Και κατηγορήσατε εμένα ως απρόβλεπτο. Ναι, κύριε Μητσοτάκη, εγώ ο απρόβλεπτος είμαι αυτός ο Πρωθυπουργός όμως που κατάφερε μαζί με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να βγει η χώρα από τα μνημόνια μετά από μια οκταετή κρίση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η απρόβλεπτη, είναι αυτή που κατάφερε να φέρει τους εταίρους στο τραπέζι για να πάρουμε μια ρύθμιση για το δημόσιο χρέος. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η απρόβλεπτη, είναι αυτή που κατάφερε να δημιουργήσει ένα μπάφερ 37 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η απρόβλεπτη, είναι αυτή που κατάφερε να αναβαθμίσει την αξιοπιστία και τη γεωπολιτική δυναμική της χώρας με τις συμφωνίες στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και στα Βαλκάνια. Με τη συμφωνία των Πρεσπών που σήμερα μιλάτε εσείς για Κολοτούμπα σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Έχετε το θράσος και μιλάτε για Κολοτούμπα. Πού είναι αυτή η συμφωνία η προδοτική? Την τηρείτε και την τιμάτε. Αλλά κύριε Μητσοτάκη, εγώ ο απρόβλεπτος, όταν πήγα στις ΗΠΑ, δεν κάθισα βουβός απέναντι στον Τραμπ. 72 δευτερόλεπτα όλα και όλα μιλήσατε. Όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ μίλησε για 17 λεπτά. Αφωνία. Ο απρόβλεπτος λοιπόν δεν σκούνταγε τον πρόεδρο των ΗΠΑ μπας και πει μια λεξούλα, αλλά η απρόβλεπτη κυβέρνηση και η απρόβλεπτη διπλωματία μας είχε εξασφαλίσει συνέντευξη τύπου ώστε να ακουστούν οι θέσεις μας, να ακουστούν οι εθνικές θέσεις, να υπερασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και η απρόβλεπτη αυτή στάση οδήγησε και στη συμφωνία για τον East Med και στη στήριξη του East Med από τις ΗΠΑ και στο νομοσχέδιο, το East Med Act.
Δεν το κάνατε εσείς. Κυρώθηκε πολύ πριν πάτε και δηλώσετε ότι είστε προβλέψιμος στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το νομοσχέδιο που πράγματι δίνει πολύ σημαντικά ωφέλη στα εθνικά μας συμφέροντα. Αναφερθήκατε στις δηλώσεις και μου είπατε ότι πήραμε δεσμεύσεις, πήραμε δηλώσεις. Και μόνο το γεγονός ότι βρεθήκατε στο σημείο να πανηγυρίζετε και να κραδένετε μια επιστολή του κύριου Πομπέο λίγες μέρες μετά το ταξίδι σας εκεί, φανερώνει την αποτυχία της επίσκεψής σας. Γιατί δεν τα είπα αυτά εκεί? Γιατί δεν τα είπε ο Τραμπ αυτά και σας τα έστειλε ο Πομπέο? Και παρουσιάζετε δήθεν αυτές τις δηλώσεις ως μοναδικές δηλώσεις που ποτέ άλλο. Μα ο ίδιος ο Πομπέο στην ίδια την επιστολή που σας έστειλε γράφει, τα έχω πει και δημόσια αυτά ξανά. Τι πανηγυρίζετε? Επικοινωνιακή πολιτική για όλα. Επικοινωνιακή, θα απαντήσετε μετά. Επικοινωνιακή πολιτική για όλα. Δεν είναι όλα επικοινωνία, κύριε Μητσοτάκη. Και αναφέρεστε μάλιστα. Και αναφέρεστε μάλιστα και σε επιστολές παλαιότερων ετών, το 76. Ελπίζω να μην χρειαστεί να έχουμε παρόμοιες τραγωδίες και τώρα, διότι αυτή έγινε 2 χρόνια μετά την απώλεια της Κύπρου και τη στάση των ΗΠΑ που ανάγκασε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή να πάρει την απόφαση για την έξοδο από τον ΝΑΤΟ. Αλλά θέλω σε αυτό το σημείο, μιας και μιλάτε για δηλώσεις, διότι εγώ, το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, γιατί εγώ, ξέρετε, δεν αναφέρθηκα στην ομιλία μου σε δηλώσεις. Προσπάθησα για ευνόητους λόγους να μην αναφερθώ. Με υποχρεώνεται όμως να σχολιάσω δημόσια κάποιες δηλώσεις. Όλη η Ελλάδα άκουσε και έκρινε και βεβαίως άκουσε τον κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, να λέει σε διαρροές που βγήκαν, σε επίσημες διαρροές μετά το τηλεφώνημα που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο, βρείτε τα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και την άλλη μέρα τι έγινε? Την άλλη μέρα ο Τούρκος πρόεδρος είπε αυτά τα απαράδεκτα και προκλητικά που είπε. Και να σας θυμίσω τη συνέντευξη στην Καθημερινή, αν δεν κάνω λάθος, του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ, ο οποίος είπε το εξής, πρωτοφανές, να μην είναι η Ελλάδα τόσο επιθετική με την Τουρκία, διότι μας προξενεί προβλήματα, διότι σμπρώχνει την σημαντική αυτή χώρα εκτός του ΝΑΤΟ. Δεν το διαβάσατε? Δεν το διαβάσατε? Να το διαβάσετε λοιπόν. Μην την πατήσετε πάλι έτσι με τα πρακτικά. Να το διαβάσετε λοιπόν. Να το διαβάσετε. Και έρχομαι τώρα στα ζητήματα. Ελάτε, κύριε Πρόεδρε, ελάτε. Του ποδοσφαίρου για να κλείσω. Ελπίζω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, γιατί στα θέματα εξωτερικής πολιτικής μία αγωνία έχουμε όλοι. Δεν έχουμε άλλη αγωνία. Ελπίζω αυτή η στάση της προβλεψιμότητας να μας βγει σε καλό. Η αίσθησή μας είναι ότι δημιουργεί και γεννά κινδύνους. Έρχομαι τώρα και θα κλείσω με τα θέματα του ποδοσφαίρου. Κύριε Μητσοτάκη, αν σας άκουσα καλά, μιλήσατε εσείς για ταβατζίδες? Μιλήσατε εσείς για εκλεκτικές σχέσεις με ταβατζίδες? Ποιοι είναι αυτοί οι ταβατζίδες? Σας προκαλώ να λάβετε το λόγο και να μας πείτε, έχουν ονοματεπώνυμο αυτοί οι ταβατζίδες? Ποιοι είναι, πώς λέγονται? Ποιος είναι ταβατζής? Ο κύριος Μαρινάκης? Ο κύριος Σαββίδης? Αυτοί είναι ταβατζίδες? Πείτε το, γιατί το λέτε? Γιατί δεν το λέτε? Μιλάτε εσείς για φερέφωνα των ιδιοκτητών των μέσων ενημέρωσης? Εσείς τα λέτε αυτά? Εσείς τα λέτε που με βάση τα συμφέροντά τους λέτε στο ποδόσφαιρο γέρνουν τα μέσα ενημέρωσής τους? Αλήθεια συμβαίνει αυτό στον τόπο? Δεν το είχαμε καταλάβει τόσα χρόνια. Δεν το είχαμε καταλάβει ότι συμβαίνει αυτό. Καλωσορίσατε στη χώρα μας. Και εν πάση περιπτώσει, ποια είναι αυτά τα φερέφωνα? Για πείτε μας. Είναι η εφημερίδα Τα Νέα φερέφωνο? Είναι το κανάλι One? Ποιο είναι? Ή μήπως είναι το τηλεοπτικό σταθμός Open ή το Έθνος? Γιατί δεν τα λέτε? Όταν βγαίνετε στο Βήμα και λέτε τέτοιες βαριές κουβέντες, να έχετε την ευθύνη να βάλετε υπογραφή σε αυτά που λέτε. Όχι απλά να μιλάτε για ταβατζίδες και για φερέφωνα και για μέσα ενημέρωσης. Και εν πάση περιπτώσει, κύριε Μητσοτάκη, μας κάνετε πλάκα μάλλον. Διότι
Καλά, ανακαλύψατε πράγματα εδώ, όπως στην ΟΕΦΑ, στην Ελλάδα. Αυτά είναι από το 2016 έχουν έρθει. Από το 2016 η ΕΠΟ είναι σε στενή συνεργασία, υπό την εποπτεία της είναι. Καλωσορίσατε σε όλα αυτά, εμείς τα κάναμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακούστε με λίγο. Προφανώς, καλά, δεν χρειάζεται να είσαστε και γνώστης πλήρη, να είστε πολύ καλός γνώστης των ποδοσφαιρικών. Τις κρίσιμες αποφάσεις πήρατε εσείς και τις χρεώνετε τώρα στον Αυγενάκη τον κακομοίρη. Εσείς τις πήρατε όμως. Εσείς είστε από πίσω από τις κρίσιμες αποφάσεις. Τα άλλα τα ξέρει ο Αυγενάκης. Αλλά ένα πράγμα θα σας πω. Εσείς δεν ήσασταν που με το που βγήκατε, μειώσατε κατά 50% τη φορολογία των ομάδων των ΠΑΕ του ποδοσφαίρου στα συμβόλαιά τους με τους ποδοσφαιριστές, κάνοντας δώρο σε αυτή τη διαπλοκή που σήμερα εσείς καταγγέλλετε. Εσείς ήσασταν, κύριε Μητσοτάκη. Και επειδή εσείς ήσασταν. Καλά ξεμπερδέματα, τώρα δεν σας λυπάμαι καθόλου. Ελάτε κύριε Πρόεδρε.